οι γαλλικές δυνάμεις στην Ινδοκίνα είχαν εμπλακεί σε έναν άπελπη ανταρτοπόλεμο χωρίς να διαθέτουν κατ' ουδένα τρόπο την απαιτούμενη πύρα. Σε ένα συμβατικό πόλεμο με καθορισμένες γραμμές με τόπου επικρατεί κατά κανόνα η πλευρά που έχει μεγαλύτερη ισχύ πυρός. Αντίθετα σε έναν ανταρτοπόλεμο δεν υπάρχουν συνήθως καθορισμένες θέσεις μάχης ενώ οι αντάρτες κρύβονται ανάμεσα στον τοπικό πληθυσμό. Ο συμβατικός πόλεμος αφορά τον έλεγχο εδαφών. Ο ανταρτοπόλεμος αφορά την προστασία του πληθυσμού. Δεδομένου ότι οι αντάρτες δεν είναι υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν συγκεκριμένα εδάφη, είναι σε θέση να ορίσουν το πεδίο της μάχης σε σημαντικό βαθμό, αλλά και να ελέγξουν τις απώλειες και των δύο πλευρών. Ενώ στο πλαίσιο ενός συμβατικού πολέμου η επικράτηση στο 75% των μαχών εξασφαλίζει τη νίκη, στο πλαίσιο ενός ανταρτοπολέμου, η προστασία του πληθυσμού μόλις στο 75% των περιπτώσεων καθιστά βέβαιη την ήττα. Ενώ ο τακτικός στρατός είναι καταδικασμένος να ιτηθεί εάν δεν επικρατήσει κατά κράτο, ο αντάρτικος στρατός νικά όσο κατορθώνει να μην υφίσταται ήττες.